Ανέλης για την πρόθεσή του να ψηφίσει ή όχι την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει ενημερώσει ο κύριος Δανέλης. Ναι, ότι θα υπερψηφίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Δυσάρεστη εξέλιξη αυτή για μας. Θέλαμε και θέλουμε να στη συγκεκριμένη διαδικασία η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμίου να ήταν συμπαγής για να περάσει το μήνυμα ότι δεν στηρίζει την κυβέρνηση αλλά στηρίζει το επόμενο βήμα που ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, τώρα εγώ προσωπικά δηλαδή το θεωρώ έτσι αρκετά στενάχωρο και δυσάρεστη εξέλιξη. Θα προχωρήσετε σε κάποιες πειθαρχικές αποφάσεις, θα διαγραφεί. Ναι, εντάξει, τώρα εντός της ημέρας, εάν και εφόσον Τετάρτη το βράδυ το πραγματοποιήσει ο Σπύρος, νομίζω ότι τα αρμόδια όργανα εκεί πέρα, επιτροπές διοντολογίας κτλ. Θα αναλάβουν, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο να μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στο ποτάμι. Μάλιστα. Πότε θα τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει και μια πληροφορία, ένα σενάριο τόσο πάντων που διακινείται, ότι αυτή η απόφαση του κ. Δανέλη μπορεί να επηρεάσει τις δικές σας αποφάσεις σε σχέση με την ψηφοφορία στη Συμφωνία των Πρεσπών. Πόσο ισχύει αυτό? Αυτά είναι ουσιαστικά οι εισηγήσεις που υπάρχουν έτσι από το Πολιτικό Συμβούλιο και κάποια μηνύματα που υπάρχουν έτσι από τη βάση, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε. Εμείς είχαμε πει ούτως ή άλλως ότι έχουμε τη θετική προδιάθεση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών που είχε και θετικά και αρνητικά σημεία. Αυτό προτίθεται ένα ακόμα αρνητικό, όχι στο περιεχόμενο της Συμφωνίας. Το έχετε αποσυνδέσει όμως, κύριε Μαυρωτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ουσιαστικά είπε: ρίξτε την κυβέρνηση για να μην ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικότερο σε σχέση με την δική σας αξιολόγηση? Το να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών ή να πέσει η κυβέρνηση? Μπαίνουν στη ζυγαριά τώρα αυτά τα δύο θέματα. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι αν υπάρχει η ψήφος εμπιστοσύνης και μετά πας στην Συμφωνία των Πρεσπών και το επιχείρημα του Σπύρου, του Δανέλη, είναι ότι ψηφίζει την ψήφο εμπιστοσύνης για να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών, θα πρέπει ακριβώς μετά από τις πρέσπες να πάμε σε εκλογές. Γιατί αλλιώς είναι σαν να εκβιάζει, να εκμεύει η κυβέρνηση μια ψήφο εμπιστοσύνης να πάει μέχρι τον Οκτώβριο, με αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών, στην οποία έχουμε εκφράσει τη θετική προδιάθεση. Αν θέλει να είναι συνεπής λοιπόν και η κυβέρνηση προς αυτά που έχει πει, θα έπρεπε μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφού πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης, να πάει σε εκλογές. Βέβαια, το άλλο σενάριο, κύριε Μαυρωτά, είναι ότι αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, προφανώς και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι στον αέρα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι αυτός τουλάχιστον, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, θα ξεκινήσει πάλι τη διαπραγμάτευση από την αρχή. Εντάξει, αυτά έχουν οι συνταγματικές διαδικασίες. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να τις αποδεχτούμε. Πάντως, εσείς δεν έχετε πάρει ακόμα απόφαση για τη στάση σας στη Συμφωνία των Πρεσπών? Ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό θα συνεδριάσουν τα όργανά σας τώρα ή θα περιμένετε την ολοκλήρωση διαδικασίας? Θα το δούμε αυτό. Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να γίνουν και παράλληλα. Επομένως, σε σχέση με τη θέση σας για τους βουλευτές, βέβαια, του ποταμιού που έχουν ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί υπάρχουν και δύο βουλευτές σας που έχουν πει εξ αρχής ότι δεν θα ψηφίσουν. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ψαριανός και ο κύριος Αμυράς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.